Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του One Channel στην νοηματική γλώσσα. Με αίμα νέων ανθρώπων βάφτηκε η άσφαλτος στα φετινά Χριστούγεννα σε τροχαία δυστυχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις νέοι άνθρωποι ηλικίας 17, 18 και 24 ετών. Στην επανομή της Θεσσαλονίκης, ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχείο, με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό του νεαρού ατόμου. Σε άλλο φρικτό τροχαίο στο Πέραμα τραυματίστηκαν βαριά ένας 28χρονος και μία 22χρονη. Το γιοταχή που επέβαιναν επί της λεωφόρου Σχιστού στο ύψος του Περάματος προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην εντατική του νοσοκομείου Αττικών, όπου οι γιατροί τους ακροτηρίασαν τα κάτω άκρα. Σε σοκ την ίδια ώρα βρίσκονται οι κάτοικοι στα Βρυλίσια, όπου δύο παιδιά 18 και 17 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχείο, με αποτέλεσμα να βρουν ακαριαίο θάνατο. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ για το φρικτό δυστύχημα στα Βρυλίσια. Συντρίμια παντού, στην οδό Αναπαύσεως, στα Βρυλίσια, μαρτυρούν την τραγωδία. Είναι το σημείο όπου στις 5 τα ξημερώματα, ανήμερα Χριστουγέννων, δύο νεαρά παιδιά, 17 και 18 ετών, βρήκαν τραγικό θάνατο. Άκουσα τον ΚΑΠ, βγήκα και τους είδα σφινωμένους μέσα στο απέναντι. Οι τσακισμένες λαμαρίνες στη μάντρα όπου μεταφέρθηκε το διαλυμένο αυτοκίνητο φανερώνουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Το κυπαρισί Citroën, σμπαράλια. Το καπό, η οροφή, τα τζάμια, όλα σπασμένα, μια άμορφη μάζα σιδερικών. Ο 18χρονος Γιάννης, οδηγός του μοιραίου Citroën, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του αυτοκινήτου επί της οδού αναπαύσεως με κατεύθυνση προς Γέρακα. Το αυτοκίνητο διαγράφει ανεξέλεγκτη πορεία. Προσκρούει αρχικά αριστερά στη διαχωριστική νησίδα, στη συνέχεια δεξιά σε ξύλινη κολόνα φωτισμού, σε δύο καφάο και καταλήγει σε περίφραξη επιχείρησης. Το αυτοκίνητο κόβεται στα δύο. Άκουσα ένα κραδασμό μεγάλο. Μετά από δύο λεπτάκια βγήκα έξω και δυστυχώς είδα το αυτοκίνητο να είναι σε κατάσταση διπλωμένη. Ο θάνατος για τον 18χρονο οδηγό και τη 17χρονη συνοδηγό ήταν ακαριαίος. Το αυτοκίνητο σχεδόν είχε κοπεί στα δύο δυστυχώς. Είχε ουσιαστικά γίνει ένα κομμάτι. Αυτόπτες μάρτυρες του τραγικού δυστυχήματος παραμένουν σε σοκ. Άνδρες της πυροσβεστικής έκοψαν τις λαμαρίνες προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν. Ήταν δύο ασθενοφόρα, ήρθαν δύο περιπολικά, ήρθαν δύο της πυροσβεστικής, ξύλωσαν, κόψανε την πόρτα για να τα βγάλουν. Τα βγάλανε και τα δύο νεκρά. Δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας. Δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Είδα που τους κατεβάσανε κάτω, νεκρούς και τους δύο. Τα σκεπάσανε με το σεντόνι, με το λευκό σεντόνι. Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν γίνει πολλά τροχαία ατυχήματα στο παρελθόν με τους οδηγούς να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Η τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής διερευνά τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος. Οι δύο νέοι δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε στην οικογένειά του, στον καλλιτεχνικό κόσμο, σε πολιτικούς, μα κυρίως σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που τον γνώριζαν και τον ακολουθούσαν παντού, από τον Βορρά μέχρι τον Νότο, ο θάνατος του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή Βασίλη Καρά, ο οποίος έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η ποιότητα του χαρακτήρα του αποτυπώνεται σε μια ιστορία που αφηγείται ο Μάνος Ξηδού στον Pix Lux για το πώς βοηθούσε όποιον το είχε ανάγκη αθόρυβα. Την επιτυχία την κυνήγησε με οδηγό μια συμβουλή, ότι μαγιά είναι να μπαίνει στο σπίτι του κόσμου με κλειδί το τραγούδι. Ο άνθρωπος που πατάει εσύ και γίνεται προσγειωμένος δεν χάνει ποτέ. Δηλαδή και λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει. Αυτός ήταν ο Βασίλης Καράς. Παρότι κορυφαίος στο είδος του, ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Τι αισθάνεσαι για μένα. Όσοι τον συνάντησαν, διάσημοι και μη, το πρώτο που έχουν να σου πούν είναι για την ντομπροσύνη και την απλότητά του. 12 παρά, την αναφορά, προς τον πληγωμένο εγωισμό μου.
Το κοκκινοχώρι Καβάλας που μεγάλωσε δεν το ξέχασε ποτέ. Με κάθε ευκαιρία, σχεδόν καθημερινά όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε με το αυτοκίνητο το πρωί για καφέ να δει τους συγχωριανούς του και πίσω μετά στη φάρμα του. Μια σακουλίτα να βάζω για τις σκότες. Οι YouTubers Unboxholics ήταν από τους τυχερούς που τον έζησαν στο δικό του παράδεισο επί γης. Αυτά που τα ξέρεις, που τα μάθες. Τη γιαγιά, τη γιαγιά. Όπου και να πας, έτσι σ' αγάπησα. Η ιστορία με τα παιδιά από τη Βέρεια που διηγήθηκε ο Μάνος Ξηδούς στον PixLax αποκαλύπτει την τεράστια ανθρωπιά του. Πήγαν στο καμαρίνι και του ζήτησαν συμβουλές για μια συναυλία που θα έκαναν για να μαζέψουν χρήματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Με πόσα έσοδα θα είστε ικανοποιημένοι, ρώτησε ο Καράς. Με 300.000 δραχμές του απάντησαν. Και εκείνος αμέσως ζήτησε από συνεργάτη του να κόψει ένα χαρτί, δηλαδή μια επιταγή ενός εκατομμυρίου. Και είπε στο παιδί που του την έδωσε: Αν μάθει κανείς τίποτα, θα σου κόψω το λαρύγγι. Εκείνη μόνο ξένη και μέσα της θα κλαίει. Από την εφηβεία του έκανε πολλές δουλειές, αλλά βασικά σε συνεργείο αυτοκινήτων. Ίσως έτσι εξηγείται η μεγάλη αγάπη που είχε για τα αυτοκίνητα αντίκες, φτιάχνοντας μια σπάνια συλλογή. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ. Και δεν σ' αφήνω. Την επιτυχία την κυνήγησε ακολουθώντας τη συμβουλή του πρόδρομου Τσαουσάκη, όταν στα 22 του συνεργάστηκαν στη νύχτα. Η μαγιά είναι να μπει στο σπίτι του κόσμου και το κλειδί είναι το τραγούδι του, είχε πει. Όταν κατέβηκε στην Αθήνα, παρά το πατατράκ που είχε κάνει με το νύχτα ξελογιάστρα, δεν τον πολυπίστευαν οι εταιρείες. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Ο σπουδαίος συνθέτης Αλέκος Χρυσοβέργης ήταν που όταν του έδωσαν δύο κασέτες με δύο λαϊκές φωνές από τη Θεσσαλονίκη, διάλεξε τον Καρά, ο οποίος είπε τα τραγούδια στο στούντιο με τη μία και έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Λέγε ό,τι θες το 91, δεν πάω πουθενά το 92, χρέωσε το σε μένα το 94. Χρέωσε το σε μένα. Συνεργάστηκε σχεδόν με όλους τους μεγάλους, αλλά το σχήμα με τον Τόλι Βοσκόπουλο ήταν ανεπανάληπτο. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, χωρίς αυτή ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου. Και με τον Πασχάλη Τερζή ήταν αχώριστη φίλη. Τον Παντελίδη τον είχε σαν γιο του, γιατί λέει του θύμιζε τον εαυτό του όταν ήταν μικρός. Ο ειλικρινής από τον παραμυθά φαίνεται στο πρόσωπο, έλεγε. Και όσοι τον γνώρισαν ξέρουν πως είτε μιλάμε για τον Βασίλη, είτε για τον σκύλο, είτε για τον άρχοντα της καψούρας, ο Καράς ήταν αυτό που έβλεπες και άκουγες. Αυθεντικός. Αγαπάμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά!